και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι ιατρικές συναντήσεις είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας πρέπει να τις δείτε, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Να σας παρουσιάσω λοιπόν άμεσα τον καλεσμένο μου για αυτή την εβδομάδα, ο οποίος είναι ο κύριος Ελευθέριος Ρουβάκης, πνευμονολόγος, θυματιολόγος. Και είναι διευθυντής πνευμονολογικού τμήματος της Βιοκλινικής Πειραιά. Κύριε Βρουβάκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ αυτό το βράδυ να ενημερώσετε τους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά και εσείς και οι τηλεθεατές. Βλέπω εδώ είστε στον Πειραιά κυρίως, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Η κύρια Ολυμπιακός, φαντάζομαι. Δεν μπορεί κάποιος να είναι στον Πειραιά, να εργάζεται στον Πειραιά, να ζει στον Πειραιά και να ανήκει σε άλλη ομάδα. Άλλωστε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια με πολύ καλές αποδόσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και διαφήμιση, αποτελεί διαφήμιση και στο εξωτερικό, νομίζω, για την πατρίδα μας. Φαντάζομαι και οι στόχοι, έτσι, οι ιατρικοί στόχοι είναι αρκετά υψηλή, είναι family σχεδόν. Θεωρώ ότι είναι ανάλογη σε όλους τους τομείς και σε όλες τις ειδικότητες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, κύριε Βρουβάκη, ξεκινώντας, η πνευμονολογία, με ποια όργανα και ποια νοσήματα αυτών ασχολείται? Κοιτάξτε, η πνευμονολογία είναι μια ειδικότητα η οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες πρόοδους. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι οι πρώτοι πνευμονολόγοι ήταν φυματιολόγοι. Η ανάγκη δημιουργίας, αν θέλετε, αυτής της ειδικότητας έγινε γιατί είχαμε πολλά κρούσματα φυματίωσης, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Έπρεπε λοιπόν ο ιατρικός κόσμος, τότε ήταν οι λεγόμενοι παθολόγοι, ένα κομμάτι αυτών έπρεπε να εξειδικευτούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξέρετε παλαιότερα και κυρίως στα χρόνια του Μεσοπολέμου και μετά, ολόκληρα χωριά ξεκληρίστηκαν. Και σήμερα, μην νομίζετε, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της φυματίωσης, το οποίο καλούμεθα να το αντιμετωπίσουμε και λόγω των μεταναστευτικών ροών και λόγω της φτωχοποίησης που έχει γίνει μεταξύ των Ελλήνων, με αποτέλεσμα πολλές φορές έντονα συμπτώματα, θορυβώδη συμπτώματα, ο κόσμος να μην δίνει σημασία και να μην απευθύνεται στους ειδικούς. Και αυτό, ξέρετε, είναι καταστροφικό. Όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά κυρίως για το περιβάλλον και κυρίως εκεί όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν γέροντες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και πολύ εύκολα και μπορούν να νοσήσουν και μπορούν να εξαπλώσουν, να βοηθήσουν στην εξάπλωση της ίδιας της πάθησης. Οι πρώτοι λοιπόν πνευμονολόγοι, θα μου επιτρέψετε να πω, ήταν ουσιαστικά φυματιολόγοι. Δημιουργήθηκαν τα σανατόρια, έτσι λοιπόν άρχισε να εξελίσσεται σιγά σιγά και η ίδια η ειδικότητα, η οποία ασχολείται με ένα κύριο όργανο, ασχολείται με τους πνεύμονες, οι οποίοι είναι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι μας δίνουν την ενέργεια για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, για να μπορέσουμε να σκεφτούμε, για να μπορέσουμε να υπάρξουμε. Είναι ένα κύριο όργανο καθοριστικό, το οποίο όταν δεν λειτουργεί συμπαρασύρει, αν θέλετε, σε κατάρρευση ολόκληρο τον οργανισμό και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί είναι η κακή ποιότητα ζωής. Ξέρετε, αν μιλήσετε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν νιώσει το αίσθημα του πνιγμού έστω και για λίγο, είναι αυτοί που μπορούν, αν θέλετε, να τοποθετηθούν καλύτερα στο τι σημαίνει καλή αναπνοή, τι σημαίνει σωστός λειτουργικός έλεγχος, τι σημαίνει αναπνέω ελεύθερα. Αυτός είναι λοιπόν και ο δικός μας ο στόχος. Και θα μου επιτρέψετε να τελειώσω λέγοντας ότι η πνευμονολογία σήμερα έχει τρεις βασικούς κλάδους τους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί ο πνευμονολόγος. Είναι ο κλινικός, ο επεμβατικός, που είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνουμε απαντήσεις σε σοβαρές ασθένειες και κυρίως δημιουργούμε ανακούφιση σε ασθενείς με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, και βέβαια το εργαστηριακό κομμάτι, το οποίο μπορεί να μας καθορίσει
να δώσουμε στοχευμένες θεραπείες πλέον, βλέποντας ακριβώς την κατάσταση του ασθενούς μας. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Βρουβάκη, επειδή είστε εμπειρότατος πνευμονολόγος, πότε κάποιος θα πρέπει να φτάνει στο χειρουργείο, στην επέμβαση? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες... Ξέρετε γιατί σας το λέω, θα με επιτρέψετε σε αυτό το σημείο. Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι, γιατί μιλάω με πολλούς ασθενείς σε καθημερινή βάση, έχουν την αίσθηση ότι ο γιατρός θέλει να καθαρίσει σε εισαγωγικά μια ώρα νωρίτερα. Πάμε στο χειρουργείο να τελειώνουμε. Πριν καν ακολουθήσουμε μια ενδεχομένως φαρμακευτική αγωγή, σε πειραματικό να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα, πάμε στο χειρουργείο. Τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία των χειρουργείων, τουλάχιστον στη δικιά σας ειδικότητα? Κοιτάξτε, ακούστε με λιγάκι. Αυτό που αναφέρετε είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο, αν θέλετε, το αντιμετωπίζω και εγώ καθημερινά, σε επικοινωνία με τους δικούς μου ασθενείς. Ακριβώς. Έχει σημασία, λοιπόν, σε τι γιατρό απευθυνόμαστε. Γιατί το λέω αυτό? Έχει σημασία το πώς σκέφτεται ο γιατρός. Σας λέω, λοιπόν, υπεύθυνα ότι ένας γιατρός ο οποίος έχει κάνει, έχει μάλλον το κομμάτι του, έχει χειρουργικό τμήμα, έχει μάθει να σκέφτεται έτσι. Δεν φταίει ο γιατρός. Δεν το κάνει για λόγους σκοπιμότητος. Ναι. Το κάνει γιατί έτσι έχει μάθει να σκέφτεται. Από τον αντίποδα, λοιπόν, υπάρχουν οι παθολογικές ειδικότητες, εκεί ανήκει η πνευμονολογία, ακόμα και το επεμβατικό της κομμάτι, το οποίο έχουμε μάθει ουσιαστικά να εξαντλούμε πρώτα όλα τα περιθώρια τα οποία έχουμε για την αντιμετώπιση μίας πάθησης με τα μέσα τα οποία μας επιτρέπουν, που είναι μη επεμβατικά, και εφόσον τελικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη βελτίωση και τη μείωση, τη δραστική μείωση των συμπτωμάτων του ασθενούς, τότε να οδηγούμεθα σε κάποιο χειρουργικό τραπέζι για να μπορέσουμε να παρέμβουμε στο κομμάτι της πάθησης που αφορά βέβαια πάντα το αναπνευστικό. Πείτε μας, κύριε Βρουβάκη, ένας βασικός πνευμονολογικός έλεγχος τι πρέπει να περιλαμβάνει? Κοιτάξτε. Και συγγνώμη να συμπληρώσω σε αυτό το ερώτημα. Και κάθε πότε πρέπει να γίνεται, κατά τη γνώμη σας? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό των παθήσεων που αφορούν το αναπνευστικό. Οι Ωραία. Δύο κύριες και βασικές παθήσεις που απασχολούν σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού, μπορούμε να μιλήσουμε Ωραία. Για νούμερα και ποσοστά και στατιστικά, αν θέλετε, στη συνέχεια, μην μπούμε τώρα σε νούμερα, είναι δύο. Είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία είναι δημιούργημα δικό μας, λόγω της κακής συμπεριφοράς και της σχέσης που έχουμε αναπτύξει οι περισσότεροι εξ ημών με τον καπνό, και το δεύτερο κομμάτι που αφορά το άσθημα, το οποίο συνήθως βέβαια εκεί είναι γονιδιακό. Η προωρότητα και κάποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι σημαντικοί για την εξέλιξη της πάθησης και την αναζωπήρωσή της με έντονη συμπτωματολογία στους ασθενείς, αλλά ουσιαστικά η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι αυτή την οποία μπορούμε εμείς να παρέμβουμε, να τη δημιουργήσουμε, να την χτίσουμε τούβλο-τούβλο κάθε μέρα με την κακή συνήθεια του καπνίσματος. Συνδέονται αυτές οι δύο παθήσεις? Βεβαίως, πολλές φορές συνδέονται, και έχουμε μάλιστα και ένα, αν θέλετε, και έχουμε και μια καινούργια οντότητα τα τελευταία χρόνια, τα οποία μιλάμε έτσι μεταξύ μας στην πνευμονολογική κοινότητα, που αφορά το σύνδρομο αλληλοεπικάλυψης μεταξύ άσματος και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, που εκεί, αν θέλετε, ο πνευμονολόγος, έχοντας κάποια δεδομένα και κάποια στοιχεία, κυρίως εργαστηριακά, πρέπει να καταλήξει για το κομμάτι της φαρμακευτικής αγωγής, της στοχευμένης φαρμακευτικής αγωγής που πρέπει να δώσει στον ασθενή, και πότε πρέπει να γίνει και η αυξομοίωση αυτής της φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με την ένταση κυρίως των συμπτωμάτων Ωραία. Του ασθενούς. Οπότε, κύριε Βρουβάκη, να τα πάρουμε ένα-ένα αυτές τις δύο σημαντικές παθήσεις στα πνευμόνια μας. Η χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Αποφρακτική. Αποφρακτική. Ωραία. Τι ακριβώς είναι? Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ουσιαστικά, όπως και το άσθημα, είναι φλεγμονώδεις αντιδράσεις των αεραγωγών και των πνευμόνων. Στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια έχουμε ουσιαστικά μία πάθηση την οποία μπορούμε να προβλέψουμε. Είναι μία πάθηση η οποία προκαλεί προοδευτική απόφραξη των
αεραγωγών είναι μια φλεγμονώδης απάντηση ουσιαστικά σε βλαπτικά σωματίδια ή αέρια με κύριο εκπρόσωπο τον καπνό του τσιγάρου. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια πάθηση την οποία μπορούμε να προβλέψουμε και μπορούμε, αν θέλετε, να σταματήσουμε ουσιαστικά την κατηφόρα, την εξέλιξή της, μόνο και μόνο διακόπτοντας το κάπνισμα. Βέβαια, οι συνοσιρότητες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα ασθενή είναι σίγουρο ότι μπορεί να επιβαρύνουν την όλη κλινική του εικόνα. Από τι άλλο μπορεί να προκληθεί, ας πούμε? Εντάξει, το κάπνισμα είναι ο βασικός παράγοντας, από όσο καταλαβαίνω, έτσι. Βέβαια. Ωραία. Από τι άλλο μπορεί να προκληθεί? Στη χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια, κοιτάξτε τώρα, μην γελιόμαστε. Η χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια πάθηση η οποία δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη του καπνίσματος. Και το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε εμείς σήμερα, μην μιλήσουμε για τα παγκόσμια δεδομένα, ας μιλήσουμε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχουμε, βάσει των μελετών που έχουν γίνει από την Πνευμονολογική Εταιρεία, έχουμε περίπου 500.000 Έλληνες οι οποίοι πάσχουν από χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια, και ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι μισοί δεν το γνωρίζουν. Θεωρούν τα συμπτώματα τα οποία έχουν σε καθημερινή βάση ότι είναι απότοκο του καπνίσματος, και αν κόψουν το κάπνισμα την άλλη μέρα δεν θα έχουν απολύτως τίποτε. Πράγμα το οποίο βέβαια είναι ψευδές και το οποίο δεν ισχύει, έτσι. Είναι λάθος αυτό το σκεπτικό που έχουν πολλοί εκ των συμπολιτών μας, που ξέρετε εγώ συναναστρέφομαι καθημερινά με αρκετούς, τέλος πάντων, και στο επίπεδο της κλινικής και στο επίπεδο του ιατρίου. Μιλάμε, συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αν θέλετε, απόψεις, και θεωρούν ότι κόβοντας το κάπνισμα την άλλη μέρα δεν θα έχουν απολύτως τίποτε. Ήδη όμως η βλάβη έχει γίνει. Έχουμε δύο χαρακτηριστικούς τύπους στη χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια. Έχουμε τον χρόνιο βροχιτιδικό, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από μια κλινική οντότητα με απόχρεμψη, είναι και λίγο παχής, ξέρετε, με το τσιγαράκι του, στην παρέα του, ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό βήχα με απόχρεμψη, και ο ορισμός, αν θέλετε, για να είμαστε και ακριβείς, τι λέει? Λέει συνεχόμενη απόχρεμψη για 3 μήνες χωρίς να υπάρχει αιτιολογικός παράγων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας υγιής οργανισμός, για να μπορέσει να έχει βήχα με απόχρεμψη, πρέπει να είναι κάτω από κάποια υγιεινή κατάσταση, πρέπει να είναι κάτω από κάποια λίμωξη. Όταν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα βήχα με απόχρεμψη, χωρίς να υπάρχει ανάλογος αιτιολογικός παράγων, μιλάμε για την ανάπτυξη της χρόνιας βροχίτιδος. Αυτός είναι ο ένας τύπος, ο βροχιτιδικός, και από την άλλη έχουμε ένα εμφυσηματικό τύπο, τον οποίο και αυτόν τον έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές μεταξύ ημών, ο οποίος είναι καχεκτικός. Έχει μία μόνιμη στάση και θέση να είναι μπροστά και κυρτός, με την έννοια ότι έτσι νιώθει ότι μπορεί και αναπνέει καλύτερα. Εδώ μιλάμε βέβαια για μία παθολογοανατομική οντότητα, η οποία δημιουργεί το εμφύσημα, οφείλεται και αυτή κατά κύριο λόγο στο κάπνισμα, και σε άλλες βέβαια εξισχυμένες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη α1 αντιθρυψίνης κλπ, που τα ποσοστά όμως είναι πάρα πολύ μικρά. Το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται εκεί, στον καχεκτικός ασθενής, σε μια συγκεκριμένη θέση και στάση. Θα τον δούμε, θα τον καταλάβουμε αμέσως, κίτρινο χέρι, εάν έχει μουστάκι, κίτρινο μουστάκι, είναι ουσιαστικά το απότοκο του καπνίσματος, του συνεχούς καπνίσματος, και είναι μια οντότητα η οποία ουσιαστικά δεν μπορεί να περπατήσει εύκολα, με μόνιμη δύσπνοια, δεν μπορεί να καταλήξει σε μια πρόταση συνεχόμενα, χωρίς να κάνει διακοπή, χωρίς να χρειαστεί να πάρει το χρόνο του για να μπορέσει λιγάκι να ξανααποκτήσει τις αντοχές του και να μπορέσει να συνεχίσει τη συζήτηση ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για τη συμμετοχή του μέσα στην παρέα. Ρωτήσω κάτι, γιατί είναι σημαντικό. Ας πούμε, εγώ έχω ένα παρατεταμένο βήχα που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες. Μάλιστα. Δεν σημαίνει απόλυτα ότι έχω χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια. Όχι. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο, έτσι. Και φαντάζομαι ότι κάποιος δεν μπορεί να περιμένει 3 μήνες να επισκεφτεί τον πνευμονολόγο, τον Ελευθέριο Βρουβάκη,
σαφέστατα με τα πρώτα δείγματα, μετά από 10-15 μέρες, έτσι. Γιατί είναι χρήσιμο να το πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εμείς λέμε ουσιαστικά, αναφέρουμε ορισμένα πράγματα για να μπορέσουμε, αν θέλετε, να οριοθετήσουμε το κομμάτι των παθήσεων. Έχουμε λοιπόν μια πάθηση, η οποία είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, που είναι η ομπρέλα, και από κάτω έχουμε επιμέρους κομμάτια τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαφοροποιήσουμε, και ξέρετε γιατί το κάνουμε. Γιατί ουσιαστικά διαφοροποιείται και η φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό εμείς μιλάμε πάντα για στοχευμένες φαρμακευτικές αγωγές. Δεν μπορούν να πάρουν όλοι οι ασθενείς τα ίδια φάρμακα, δεν μπορούν να πάρουν όλοι οι ασθενείς τις ίδιες συσκευές. Δεν είναι όλοι για όλους. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι αυτά να τα ξεκαθαρίζουμε. Ένας βήχας, ξέρετε, σε ένα νέο άτομο, ο οποίος το ενοχλεί ακόμα και στην παρέα, ή ένας βήχας ο οποίος προκύπτει γέλωτας, ο οποίος προκύπτει, ξέρετε, μετά ένα ανέκδοτο. Να ακούει ένα παιδί. Εγώ δεν σας μιλάω για μεγάλες ηλικίες, μιλάω για ένα έφηβο, ο οποίος ακούει ένα ανέκδοτο. Και ξαφνικά, στο τέλος του γέλιου, γιατί ήταν πολύ ωραίο το ανέκδοτο, καταλήγει με βήχα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτό για μας. Που σημαίνει ότι εκεί δεν ψάχνεις να βρεις χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία δεν μπορεί να έχει αναπτυχθεί κιόλας σε ένα έφηβο. Εκεί όμως πρέπει να ψάξεις να δεις αν υπάρχει ασθματικό υπόβαθρο. Γιατί δίνοντας αυτό το παιδί μια σωστή φαρμακευτική αγωγή, του έχεις λύσει το πρόβλημα. Και το κυριότερο, έχει σταματήσει το κομμάτι της εξέλιξης. Ξέρετε, μου έρχονται πολλές φορές έτσι και συζητάω με γονείς και μου λένε: ρε παιδί μου, αυτό το παιδί μου όλο το χρόνο είναι κρυωμένο. Λέω: τι σημαίνει κρυωμένο? Όλο το χρόνο μου λέει βήχει. Δεν περνάει η μέρα χωρίς να βήξει. Αυτό είναι η εύκολη απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Εκεί πρέπει να γίνει έλεγχος για άσθημα. Πρέπει να δούμε στο παιδί να οριοθετηθεί η πάθηση, να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τι άσθημα είναι. Είναι αλλεργικό, είναι μη αλλεργικό, να μπορέσει να κάνει μία θεραπεία, να καταλαγιάσει, αν θέλετε, η φλεγμονή η οποία υπάρχει εκείνη τη στιγμή, και ξέρετε, μετά κάνοντας μία τρίμηνη, τετράμηνη θεραπεία, μπορεί για 2 χρόνια το παιδί να μην ξαναβήξει. Αυτό όμως πρέπει για να μπορέσει, έτσι, βέβαια, πρέπει να πάει στο γιατρό, έτσι. Πρέπει να πάει στον πνευμονολόγο. Και γιατί λέω πρέπει να πάει στον πνευμονολόγο? Πρέπει να πάει στον πνευμονολόγο όταν υπάρχει ένα τέτοιο έντονο σύμπτωμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με την έννοια ότι οι εξαίρετοι συνάδελφοι των άλλων παθολογικών ειδικοτήτων βεβαίως μπορούν να δώσουν μια πολύ καλή θεραπεία. Το θέμα όμως είναι ότι δεν αρκεί. Με την έννοια ότι αυτή η θεραπεία πρέπει να πάει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε ουσιαστικά να καταλαγιάσει η φλεγμονή. Ξέρετε τι γίνεται τις περισσότερες φορές. Τουλάχιστον εγώ αυτό το βλέπω στην καθημερινότητά μου. Δίνονται καλές, σωστές αγωγές, πάρτιν για 10 μέρες, πάρτιν για 15 μέρες. Ξέρετε τι κάνετε εκεί? Είναι αυτό που κάνουμε πολλές φορές το χειμώνα στα τζάκια στο σπίτι μας. Δηλαδή τι κάνουμε? Θεωρούμε ότι έχουμε σβήσει το τζάκι, πάμε, κοιμόμαστε, σηκωνόμαστε 4 η ώρα το πρωί ή 3 η ώρα το πρωί για κάποιο λόγο, πάμε στο σαλόνι και βλέπουμε το τζάκι μας να ανάβει. Τι έχει γίνει εκεί? Θεωρήσαμε ότι σβήσαμε τη φωτιά, όμως δεν την έχουμε σβήσει. Ουσιαστικά την έχουμε καταλαγιάσει και με την πρώτη ευκαιρία αμέσως ξαναφούντωσε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς γίνεται και με αυτού του είδους τις παθήσεις. Αν δεν δώσει μια στοχευμένη θεραπεία για μακροχρονικό διάστημα, όσο κρίνει και όσο χρειάζεται ο ασθενής μας. Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή και ώρα, οπότε τα συμπτώματα ξαναεπανέρχονται πάλι. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι η χρονική διάρκεια της θεραπείας και η στοχευμένη θεραπεία αποτελεί ό,τι καλύτερο για την δραστική μείωση της συμπτωματολογίας και να μπορούμε να έχουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως σύμπτωμα από το αναπνευστικό. Οπότε, σαν επιστέγασμα αυτό που είπατε. Σαν επιστέγασμα, πάμε. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των καπνιστών, πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό στις δύο βασικές οντότητες, να μπορέσουμε δηλαδή να καταλάβουμε ο ασθενής που έχουμε απέναντί μας, ο οποίος πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αν είναι βροχητιδικός ή εμφυσηματικός. Είναι πολύ σημαντικό για το κομμάτι της στοχευμένης θεραπείας. Και από την άλλη, αν έχουμε νεότερες ηλικίες με ένα συνεχόμενο βήχα, ο οποίος δεν σταματάει, να γίνει έλεγχος άσματος και από εκεί και πέρα να ορίσει ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο πνευμονολόγος, για το κομμάτι της φαρμακευτικής εισαγωγής και το διάστημα. Ο έλεγχος άσματος που μας είπατε,
Γίνεται με κάποια ειδική εξέταση. Βεβαίως. Όλα αυτά γίνονται με ειδικές εξετάσεις. Αλλιώς θα είμαστε μάντες. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα έρχονταν στα ιατρία τα δικά μας. Θα τους στέλναμε σε κάποιο. Όχι, θέλω να πω, είναι κάποια βεβαίως. Κλινική εξέταση. Έχουμε, από εσάς, ακούστε, είναι κάτι, ακούστε. Έχουμε φύγει πλέον από το επίπεδο. Έχω ένα ακουστικό. Το βάζω, εξετάζω και κρίνω τα πάντα και αποφασίζω τα πάντα κλπ. Υπάρχουν πλέον στοχευμένες εξετάσεις και στο κομμάτι των αποφρακτικών ασθενών και στο κομμάτι του άσματος, τα οποία μας καθορίζουν, μας ορίζουν και το κομμάτι των στοχευμένων θεραπείων, ναι, και το κομμάτι της παρακολούθησης και το κομμάτι της αποθεραπείας. Πολύ ωραία. Κύριε Βερουβάκη, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε. Η πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Βερουβάκη συνεχίζεται. Επανήλθαμε εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι ο απόψινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Ελευθέριος Βρουβάκης, ειδικός πνευμονολόγος φυματιολόγος, διευθυντής του πνευμονολογικού τμήματος της Βιοκλινικής Πειραιά. Κύριε Βρουβάκη, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας λιγάκι. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις ακόμη για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Θέλω να ρωτήσω, προσβάλλει περισσότερο άντρες ή γυναίκες? Κοιτάξτε. Για ποιο λόγο συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει αυτό? Βεβαίως. Όπως είπαμε, να μιλήσουμε λίγο για τα στατιστικά στην Ελλάδα. Είπαμε ότι έχουμε περίπου 500.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πάσχουν από χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια, εκ των οποίων όμως οι μισοί περίπου δεν το γνωρίζουν. Το στατιστικό μοντέλο είναι 1:3. Δηλαδή 3 άντρες σε μία γυναίκα. Αυτά όμως είναι παλαιότερα στοιχεία. Να ξέρετε ότι εφόσον οι γυναίκες πλέον μπαίνουν στην κακή συνήθεια, προσλαμβάνουν την κακή συνήθεια του καπνίσματος, πλέον αυτά τα ποσοστά αρχίζουν να εξορροπούν. Το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αιτίας θανάτου. Ξέρετε, η χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια ήταν 4η αιτία θανάτου. Το 2020 υπολογίζουμε ότι θα είναι 3η αιτία θανάτου. Αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι είναι μία ύπουλη νόσος, η οποία δεν διαγνώσκεται, γι' αυτό υπάρχουν και όλες αυτές οι καμπάνιες από την Πνευμονολογική Εταιρεία, από το Υπουργείο Υγείας, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει φοβερή εξέλιξη ό,τι αφορά το κομμάτι των αναπνευστικών σκευασμάτων, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη επένδυση. Γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μία πάθηση η οποία αποτελεί, μπορεί και τώρα να έχει φτάσει, να μην χρειαστεί να φτάσουμε στο 2020, την τρίτη αιτία θανάτου, και ξέρετε, το στίχημα το δικό μας της πνευμονολογικής κοινότητας είναι αυτό. Να μπορέσουμε μέσα από το περιβάλλον μας, μέσα από τους φίλους μας, μέσα από τους ασθενείς μας, να μπορέσουμε να διακρίνουμε αυτό το ποσοστό το οποίο πάσχει σήμερα, το οποίο δεν το γνωρίζει, να μπορέσει να μπει σε μία στοχευμένη και σωστή φαρμακευτική αγωγή, ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου και κυρίως να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ακινητοποίηση του ασθενούς. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή? Ότι η γραφική παράσταση της θνητότητας συμβαδίζει με τη γραφική παράσταση της ακινητοποίησης του ασθενούς. Είναι αυτό το οποίο προκαλεί η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ξέρετε, αν μπείτε μέσα σε ένα σπίτι ενός αποφρακτικού ασθενούς και απλά τον παρατηρήσετε, τι θα δείτε? Θα δείτε έναν άνθρωπο να κάθεται σε μία πολυθρόνα, να έχει μία τηλεόραση απέναντι, τσιγάρα, τα πάντα θα είναι γύρω του, τα πάντα θα είναι σε ακτίνα, που να μπορεί να τα πιάσει με το χέρι του, ώστε να μην καταναλώσει ενέργεια. Θα δείτε το ποτήρι το νερό, θα δείτε το τηλεκοντρόλ, θα δείτε τις εφημερίδες, θα δείτε τα γυαλιά του. Θα δείτε ότι όλα είναι σε μία ακτίνα τέτοια, που μόνο και μόνο με μία απλή κίνηση να μπορέσει να τα έχει κοντά του. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Δεν γίνεται τυχαία, διότι αυτός δεν έχει απόθεμα ενέργειας. Με την παραμικρή κίνηση την οποία κάνει, έχει αυτό το έντονο αίσθημα της δύσπνοιας, το οποίο τον καθυλώνει, τον σταματάει εκεί που βρίσκεται. Ως εκ τούτου λοιπόν φροντίζει όλος ο κόσμος του να είναι γύρω από αυτόν, ώστε με πολύ μικρές κινήσεις και με πολύ μικρή
κατανάλωση ενέργειας να μπορεί να παίρνει τα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας λοιπόν. Ο στόχος ο δικός μας είναι να μπορέσουμε αυτούς τους ασθενείς να τους απελευθερώσουμε. Ο στόχος ο δικός μας είναι αυτούς τους ασθενείς να τους βγάλουμε έξω, να τους κινητοποιήσουμε. Γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι με την κινητοποίηση κατευθείαν η γραφική παράσταση απομακρύνεται από τη γραφική παράσταση της θνητότητος. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς? Εμείς θέλουμε ασθενείς οι οποίοι να είναι απόλυτα λειτουργικοί, οι οποίοι να χαίρονται την καθημερινότητά τους, να παίρνουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή και να είναι ουσιαστικά απελευθερωμένοι. Ξέρετε, πολλές φορές ρωτώ τους ασθενείς μου, τους δίνω μία φαρμακευτική αγωγή για ένα χρονικό διάστημα, τους ζητώ επανεκτίμηση. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι αισθάνονται καλύτερα δεν ξανάρχονται. Κάνουν κάποια υποτροπή, κάποια παρόξυνση, κάποια λίμωξη, κάποια υγιεινή κατάσταση και αναγκάζονται και ξανάρχονται. Και του λέω, καλά, τα φάρμακα γιατί τα άκοψες? Μου λέει, γιατρέ, θα παίρνω μια ζωή φάρμακα. Είναι κατάσταση αυτή. Δεν μου λες, του λέω, τα φάρμακα της πιέσεως τα παίρνεις? Εννοείται, μου λέει, τι λες τώρα? Τα φάρμακα της πιέσεως θα κόψω. Δεν έχει καταλάβει λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για μια πάθηση η οποία είναι χρόνια, και όποια πάθηση είναι χρόνια σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει και χρόνια φαρμακευτική αγωγή με αυξομοιώσεις ανάλογα την περίοδο, ανάλογα τις κρίσεις και βάσει και πάντα με την εντολή του γιατρού. Φαντάζομαι, κύριε Βρουβάκη, στο ιατρείο σας, ένας τέτοιος ασθενής έρχεται και με κάποια συνοδεία. Βέβαια. Τη γυναίκα του, το παιδί του. Αυτός ο κύκλος ανθρώπων, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί βοηθάει να πάρει τα φαρμακά του αυτά? Πώς παίρνει τις πιέσεις που λέτε? Ναι. Τι ρόλο, τι ρόλο πιστεύετε πρέπει να παίζει ο περίγυρος, οι άνθρωποι που είναι γύρω? Υπάρχει χάσμα γνώσης. Υπάρχει χάσμα γνώσης. Δηλαδή εκεί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον ασθενή. Εκεί φταίει ο πνευμονολόγος, φταίει ο γιατρός. Γιατί δεν μπορεί να το μεταλαμπαδεύσει. Βεβαίως, δεν έδωσε να καταλάβει ότι πλέον έχεις μία χρόνια πάθηση. Ωραία. Στην οποία αγωγή την ξεκινάμε και σου γράφω τρίμηνη συνταγή. Γιατί? Γιατί στους τρεις μήνες πρέπει να κάνω επανεκτίμηση της κατάστασης και να δω πού βρίσκεσαι, για να δω τι αυξομοίωση χρειάζεται να κάνω πάνω στη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή που σου έδωσα. Οι περισσότεροι λοιπόν τι γίνεται? Ξέρετε, αυτό είναι και η αυτοάμυνα των περισσότερων ασθενών. Δηλαδή, αισθάνονται καλά, αισθάνονται καλύτερα και σου λέει, άρα έγινα καλά. Όταν παίρνει το χάπι της πιέσεως, σε καθημερινή βάση μετράει την πίεση και λέει, είμαι καλά. Είναι καλά με το χάπι όμως. Μόλις κόψει τη φαρμακευτική αγωγή, αμέσως η πίεση αρχίζει να παρουσιάζει αυξομοιώσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και με τους αναπνευστικούς ασθενείς. Ότι μπορεί να είναι καλά, να έχουν ένα καλό επίπεδο, που αυτό αν θέλετε είναι και ο δικός μας στόχος, αλλά με τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Χωρίς τη φαρμακευτική αγωγή επανερχόμεθα στα παλιά επίπεδα, η εξέλιξη της νόσου συνεχίζεται και βέβαια όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που θα χρειαστούν κατοίκον οξυγονοθεραπεία, όταν θα χρειαστεί υποστηριχτικά πλέον επεμβατικά μηχανήματα, τότε καταλαβαίνει το λάθος που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, που δεν πήγαινε στον πνευμονολόγο του, που δεν έπαιρνε σωστά τη φαρμακευτική αγωγή και δεν μπόρεσε να καταφέρει να σταματήσει την εξέλιξη της πάθησης. Έχετε απόλυτο δίκαιο, το προσυπογράφω. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ να ενημερώσετε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή μιλάω με πάρα πολλούς ασθενείς σε καθημερινή βάση, πολύ φοβάμαι ότι στη χώρα μας πλέον έχουμε πακετάρει τις ασθένειες. Σε γνωστές και μη γνωστές. Μας απασχολούν και δεν μας απασχολούν. Δηλαδή η πίεση είναι κάτι που μας απασχολούν, ακούγεται συχνά. Και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όταν το πεις, σοκάρεται ο άλλος. Δεν ξέρω την άποψή σας. Ναι, έτσι. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εκεί φταίμε και εμείς βέβαια. Γι' αυτό ίσως δεν κάναμε τις σωστές καμπάνιες, ίσως δεν ενημερώσαμε σωστά τον κόσμο. Ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εμείς, σαν πνευμονολογική κοινότητα, έτσι παθήσεις τις οποίες αφήσαμε να εξελιχθούν,
Τις αφήσαμε να είναι σήμερα η χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια να αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου. Έτσι. Απαράδεκτο για μένα για τις μέρες μας, διότι δεν σημειώσαμε, δεν είδαμε τους κινδύνους λίγο πιο νωρίς, να γίνουν κάποιες σωστές εκστρατείες. Εδώ βέβαια δεν εφαρμόζεται ούτε ο αντικαπνιστικός νόμος. Έτσι το βλέπετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό τώρα. Ναι. Τι να πούμε γι' αυτό, δηλαδή έχουμε ξέρετε, έχουμε κάποιες κάρτες που εμείς βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία. Παλαιότερα λοιπόν είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη σε κατανάλωση καπνού. Τώρα έχουμε πέσει. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποια πρωτιά μας δεν αλλάζει? Των παθητικών καπνιστών. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Διότι δεν εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι δικαίωμά μου εμένα να καπνίζω. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι δικαίωμά μου όμως να μπορώ να βλάπτω τους άλλους. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να υπάρχουν κανόνες, να εφαρμόζονται οι κανόνες και από εκεί και πέρα ο καθένας είναι υπεύθυνος. Ξέρετε, τα νούμερα θα πέσουν μόνο εάν μπούμε στη νέα γενιά, η οποία πλέον είναι πολύ συνειδητοποιημένη, είναι πολύ καλύτερη από τη γενιά τη δικιά μου αν θέλετε, από αυτά τα οποία βλέπω σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά και την κατανάλωση του καπνού. Πρέπει να κάνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια που να βλέπουμε το κίνδυνο, τι σημαίνει κάπνισμα, τι σημαίνει πνευμονική έκπτωση, τι σημαίνει παρόξυνση και όχι να φτάνουμε να μιλάμε σε μεγάλες ηλικίες οι οποίες έτσι κι αλλιώς από μόνοι τους κάποια στιγμή θα κόψουν το τσιγάρο. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και στην καθημερινότητα. Ίσως να μην το κόβουν το τσιγάρο, ξέρετε, λόγω του προβλήματος του πνεύμονα, το κόβουν περισσότερο λόγω των συνοσηρωτήτων και κυρίως μπορώ να σας πω ότι το κόβουν πιο εύκολα αν τους το πει καρδιολόγος παρά πνευμονολόγος. Όπως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι σου λέει ότι εγώ δεν πάω στον πνευμονολόγο γιατί θα μου πει να κόψω το τσιγάρο. Όταν όμως πάει στον καρδιολόγο του και του λέει stop, βλέπω ότι στατιστικώς είναι πιο πιστικός ο καρδιολόγος, ίσως γιατί φοβόμαστε περισσότερο την καρδιακή επιδείνωση από την πνευμονική έκπτωση. Είναι ο φόβος αυτός ο οποίος ουσιαστικά μας καθορίζει τη συμπεριφορά μας απέναντι στο κάπνισμα. Φίλες και φίλοι, θα αποκαλύψω και σε εσάς και στον κύριο Βρουβάκη. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος που ήθελα να είναι, ζήτησα τον κύριο Βρουβάκη να είναι εδώ μαζί μας αυτό το βράδυ, να μας ενημερώσει κυρίως για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και για το άσθμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχα αντιμετωπίσει δεκάδες παραδείγματα ανθρώπων όπου είχαν ένα χρόνιο βήχα. Περισσότεροι πιστεύανε, κύριε Βρουβάκη, ότι είναι ίωση. Έτσι. Σωστό. Παίρνανε διάφορες παστίλες, διάφορα καπάκια, θεωρώντας ότι είναι ίωση. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν να πάνε στο γιατρό. Θέλω να ξεγελάσω τον εαυτό του ότι είναι καλά για να αποφύγουν να πάνε στο γιατρό. Έτσι. Δηλαδή το ζούσα, είχα φτάσει τελευταίο 20ήμερο σχεδόν να το ζω σχεδόν καθημερινά. Κυρίως τώρα, ξέρετε, αυτή την περίοδο με τις βροχές, την περιεκτικότητα της υγρασίας κλπ. Είχαμε πολλές επιδεινώσεις άσματος. Όπως επίσης ξεκινήσαν και δειλά-δειλά κάποιες ιογενείς καταστάσεις, οι οποίες και αυτές κάνουν βήχα. Η διαφορά ποια είναι, ότι όταν υπάρχει ασματικό υπόστρωμα, βλέπετε ότι ο βήχας μένει, δεν φεύγει και μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα και ένα μισή μήνα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να γίνει ένας έλεγχος για να μπορέσουμε να δούμε, να χαρακτηρίσουμε αν θέλετε τον ασθενή τον οποίον έχουμε απέναντί μας, να πάρει μια φαρμακευτική αγωγή και ουσιαστικά να τον καταστήσουμε όχι μόνο ασυμπτωματικό, αλλά να καταλάβει ότι από εδώ και πέρα, εάν και εφόσον επανέλθουν αυτού του είδους τα συμπτώματα, πρέπει να κάνει θεραπεία συστηματική τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι ξέρετε σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, κυρίως το άσθμα, έχουμε μία εξέταση η οποία λέγεται εκμεόμενο μονοξίδιο του αζότου, το οποίο μας επιτρέπει με μία παλμική κίνηση αναπνοής να μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς το μέγεθος της φλεγμονής που υπάρχει μέσα στον αεραγωγό τη συγκεκριμένη στιγμή της εξέτασης. Πολύ σημαντικό. Και βεβαίως είναι ένας δείκτης ο οποίος μας δείχνει ακριβώς την ένταση της φλεγμονής και όπως επίσης ένας δείκτης παρακολούθησης εάν η φλεγμονή είναι σε ύφεση ή όχι για να μπορέσουμε και εμείς να αυξομοιώσουμε το κομμάτι της θεραπείας. Αυτή γι' αυτό λέω. Βεβαίως, όλα αυτά γίνονται μέσα στο δικό μου χώρο, γίνεται πιστεύω
Δεν ξέρω σε όχι, εγώ έχω επισκεφτεί το δικό σας ιατρείο, ξέρω ότι είναι τρομερά, λοιπόν, πολύ όργανο μέσα. Ναι, γίνεται, μέσα στο χώρο γίνονται τα πάντα που αφορούν το κομμάτι το αναπνευστικό. Αλλά η συγκεκριμένη εξέταση την αναφέρω με την έννοια ότι είναι πολύ σημαντική, κυρίως σε άτομα με άσθμα, γιατί μπορούμε και βλέπουμε την ένταση της φλεγμονής τη συγκεκριμένη στιγμή που γίνεται η εξέταση και αν θέλετε, μας διαφοροδιαγνώσκει το κομμάτι αυτό που πρέπει να κατευθυνθούμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αγωγής. Δηλαδή πρέπει ο ασθενής μας να πάρει τελικά αντιβίωση ή πρέπει να πάρει αντιφλεγμονώδη εισπνεώμενη φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσει να μειώσει το σύμπτωμα του βήχα. Είναι αυτό που λέω εγώ πολλές φορές σήμερα θα μου επιτρέψετε να πω μέσα εισαγωγικά, πολλές φορές το εργαστήριο είναι αυτό που σε κάνει μάγκα. Σε κάνει μάγκα γιατί μπορείς να δώσεις στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή και να τη δώσεις και με σιγουριά, με την έννοια θα ξέρεις ότι ο ασθενής σου θα πάει καλά και δεν θα είσαι με την απορία μήπως θα έπρεπε να δώσω και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Δίνεις λοιπόν στοχευμένες φαρμακευτικές αγωγές, στοχευμένες για συγκεκριμένες παθήσεις και σίγουρα έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα όταν έχεις ένα εργαστήριο το οποίο να μπορεί να σε στηρίξει και να μπορεί να σε καθοδηγήσει ό,τι αφορά το κομμάτι της διάγνωσης. Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε όλοι όσοι είστε στην παρέα μας, στην παρέα των ιατρικών συναντήσεων εδώ και 3 χρόνια, ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή προσκαλώ πολύ υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες, αλλά λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου και τη δυνατότητα να μπορούν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, να πούν ιατρικές αλήθειες. Με αυτό το σκεπτικό είναι και εδώ στη παρέα μου σήμερα ο κύριος Ελευθέριος Βρουβάκης. Κύριε Βρουβάκη, θα σας ρωτήσω ευθέως. Για ποιο λόγο κάποιος δεν κόβει το τσιγάρο? Μα τι λέμε τώρα, το τσιγάρο είναι ένα. Κόβεται το τσιγάρο. Βεβαίως κόβεται. Μπορεί να το κόψει. Βεβαίως. Και έχουν αναπτυχθεί και πολλά ιατρικά. Γιατί θέλω τη γνώμη σας. Γιατί δεν το κόβει? Για να συμπληρώσω το ερώτημα, γιατί είναι σημαντικό. Έτσι. Ο παθητικός καπνιστής, αυτός που κάθεται σε ένα τραπέζι και θα πρέπει σώνει και καλά να ανεχθεί, τον άλλο να καπνίζει. Έτσι. Για δεν γιατί δεν υπάρχει σεβασμός από το δίπλα, γιατί δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Να κάθεται σε ένα χώρο κλειστό και να πνίγει. Εγώ που δεν καπνίζω, να αναπνέω τον καπνό. Λοιπόν, πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα για έναν παθητικό καπνιστή? Είναι το ίδιο. Όχι, το ίδιο δεν είναι σίγουρα με τον καπνιστή, αλλά σίγουρα έχουν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας, κυρίως αν αυτή η έκθεση είναι συνεχής. Εγώ θα σας πω κάτι απλό για να καταλάβετε. Δηλαδή, θα συμπληρώσω κάτι, αν επιτρέπετε. Τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Μπορώ να έχω και εγώ πρόβλημα που είμαι παθητικός καπνιστής? Βεβαίως, αν εκτίθεστε για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν μιλάμε, για 20 χρόνια και πάνω, ναι, σε ένα περιβάλλον στο οποίο καπνίζουν, στο οποίο οι χώροι δεν αερίζονται κλπ, να είστε σίγουρος ότι βεβαίως θα αρχίσετε να έχετε πρόβλημα. Είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα. Και απεικονιστικό, δηλαδή θα φαίνεται πλέον και στις ακτινογραφίες και στις αξονικές τομογραφίες που θα κάνετε, και εργαστηριακό ό,τι αφορά το κομμάτι της πυρομέτρησης, που είναι, αν θέλετε, η βασική εξέταση βάσει της οποίας εμείς μπορούμε και καθορίζουμε το κομμάτι της διάγνωσης. Όπως επίσης καθορίζουμε και την πορεία του ασθενούς για τη λήψη της στοχευμένης και συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής. Σήμερα λοιπόν έχουν αναπτυχθεί πολύ τα ιατρία καπνίσματος. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα, εγώ θα έλεγα. Είναι καταρχήν πολύ χαρακτηριστικό όταν κάποιος έρχεται, ξέρετε, και μου λέει θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, θέλω να κόψω το τσιγάρο, τι μπορούμε να κάνουμε κλπ. Το πρώτο το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα check smoke. Πρέπει καταρχήν να καθορίσουμε και να οριοθετήσουμε τον ασθενή μας για να δούμε σε ποια κατηγορία καπνιστού ανήκει. Γιατί αυτό αποτελεί, αν θέλετε, και ένα δέλεαρ την επόμενη φορά που θα έρθει, είτε στο κομμάτι της διακοπής, είτε στο κομμάτι της μείωσης, να δει ότι έχει πέσει κλίμακα και έχει φύγει από, δεν ξέρω αν είναι στην κατηγορία του σοβαρού καπνιστού, ότι έχει πέσει κλίμακα, έχει πάει στη μέτρια, στην ελαφριά. Αυτό πώς το βλέπετε, κάνετε κάποιο ψυχογράφημα, είναι κάποιο τεστ? Βεβαίως, είναι τεστ και αυτό, το οποίο γίνεται, μετράμε ουσιαστικά το εκπνεώμενο μονοξίδιο του αζότου, το οποίο παράγεται από την καύση κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Ωραία. Και αυτό λοιπόν μας καθορίζει και μας οριοθετεί
τον καπνιστή μας, σε ποια κατηγορία είναι και ο στόχος είναι την επόμενη φορά που θα έρθει να έχει πτωτικές τάσεις. Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος βλέπει την εξέλιξή του εάν και εφόσον μπει στη διαδικασία μείωση του καπνίσματος. Δηλαδή εσείς είστε μονολόγος, το ιατρείο σας που θα έρθει κάποιος. Ναι. Μπορεί να ακολουθήσει μια τέτοια διαδικασία, βεβαίως, ώστε να μπει σε μια ιστορία να σταματήσει ή να λατώσει το τσιγάρο. Βεβαίως. Στη διαδικασία αυτή είναι το smoke check, είναι μια βασική εξέταση για να μπορούμε και να τον ελέγξουμε. Γιατί εμένα μπορεί να έρθετε εσείς που καπνίζετε, ξέρω εγώ, δύο πακέτα τη μέρα, να μου έρθετε μετά από 20-25 μέρες και να μου πείτε το κόψα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω καν αν το κόψει ή όχι. Δεν θα μπω καν σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την ερώτηση. Εγώ θα πάω. Θα κάνω το smoke check και θα κάνω καταγραφή και θα δω αν υπάρχει μείωση, ελάττωση, αύξηση κλπ. Χωρίς καν να θέσω το ερώτημα ναι το μείωσα, ναι το ελάττωσα. Γιατί ξέρετε τις περισσότερες φορές μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και κάνω και δύο τσιγάρα τη μέρα. Φωνάζει σύζυγος από δίπλα ψέματα, λέει κάνει ένα πακέτο. Ένα πακέτο έκανα πριν, πριν δεν έκανες ένα πακέτο έκανες δύο. Γίνεται λοιπόν ένας τρομερός διάλογος εκεί τώρα. Λες και θα αλλάξει τίποτα. Αν ένας καπνίζει ένα πακέτο ή αν καπνίζει 1,5 πακέτο, έτσι, και τώρα καπνίζει μισό πακέτο ή καπνίζει 8 τσιγάρα αντί για 10, τέλος πάντων, αλλά είναι και αυτό μέσα στη φιλοσοφία, αν θέλετε, την οποία έχει αναπτύξει ο ασθενής και θεωρεί πολύ μεγάλη πρόοδο και εγώ μαζί του είμαι, καλά κάνει ότι από τα 10 τσιγάρα έπεσε στα 8. Θεωρεί ότι είναι δύσκολο. Και είναι σημαντικό αυτό είναι. Που λέτε. Ναι. Παίζει ρόλο τελικά. Γιατί ακούγεται από πολλούς και το ξέρετε. Ότι ξέρεις κάτι, κάπνιζα δύο πακέτα τσιγάρα και έχω πέσει στα 5 τσιγάρα την ημέρα. Όχι, πρέπει να πάει στο κανένα. Τέλος. Ο στόχος είναι αυτός. Δεν πρέπει να φεύγουμε από τους στόχους μας. Έτσι. Εσάς ο στόχος σας είναι να κάνετε μία εκπομπή και να φτάσετε ένα ποσοστό 20%. Και την πάτε στα 12, στα 13. Α, εντάξει, μα όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί ο στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν να πάτε σε ένα άλλο νούμερο. Ο στόχος λοιπόν ο δικός μας, ένας ο οποίος μπαίνει σε αυτή την κατηγορία διακοπής καπνίσματος, είναι να διακόψει το καπνίσμα. Τέλος. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Βασικός παράγοντας είναι να το έχει αποφασίσει μόνος του όμως. Αν έχει το πρόθεση να πάει να βεβαίως κάνει κάτι. Σας λέω λοιπόν υπεύθυνα. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει να μπει στη διαδικασία διακοπής καπνίσματος. Εγώ μάλιστα τους λέω πολλές φορές, το έχετε προσπαθήσει από μόνοι σας. Έχεις προσπαθήσει. Μου λέει όχι, δεν είσαι έτοιμος. Περισσότερο για να το χατήρι της γυναίκας. Βεβαίως, του λέω δεν είσαι έτοιμος να μπει στη διαδικασία αυτή. Για να κόψει κάποιος το κάπνισμα είναι μια επίπονη διαδικασία για τους περισσότερους και σας το λέω αυτό υπεύθυνα, πρέπει ο ίδιος να έχει δοκιμάσει. Να μπει στη διαδικασία διακοπής καπνίσματος, να έχει αποτύχει, για να μην σας πω και δύο και τρεις φορές, και μετά να πάει στο γιατρό. Εκεί λοιπόν όλα θα του φανούν πάρα πολύ εύκολα. Εκεί όλα θα του φανούν πάρα πολύ εύκολα. Σε αντίθεση με αυτούς που πολύ σωστά, όπως είπατε, έρχονται με παρένεση της συζύγου και βλέπετε ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα τελικά. Δικιά μας η προσπάθεια δεν έχει αποτέλεσμα. Άμα δεν το εγώ, θέλει, άλλος. Εγώ αυτούς τους περισσότερους δεν τους δέχομαι καν. Δηλαδή κάνω τη συνομιλία μαζί τους, κάνω τη συνέντευξη και σταματάω εκεί την εξέταση. Γιατί ξέρω ότι η αποτυχία θα είναι βέβαιη. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, έτσι. Δηλαδή από την κουβέντα πάνω μπορεί να συμπεράνετε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε λίγο τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Στο κομμάτι της θεραπείας. Στις θεραπείες, εκεί θέλω να πω. Υπάρχει θεραπεία τελικά. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει συντηρητική θεραπεία με πολύ. Και να συμπληρώσω, να μου απαντήσετε συνολικά, στην περίπτωση που ακολουθήσει κάποιος τη θεραπεία, υπάρχει περίπτωση να επιδεινωθεί η κατάστασή του μετά, στο μέλλον. Κοιτάξτε, ο στόχος όταν δίνουμε μία θεραπεία, ξέρετε, ο στόχος ουσιαστικά της θεραπείας, στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πρέπει να ξέρετε ότι είναι πάντα διπλός. Διπλός στόχος. Και κοιτάμε και τους δύο στόχους να τους έχουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ποιος είναι? Ο ένας είναι ο ασθενής μας να μην κάνει υποτροπές, να μην κάνει παροξύνσεις, ουσιαστικά να μην κάνει εισαγωγές στα νοσοκομεία, να μην χρειάζεται να πηγαίνει τακτικά στο γιατρό, να μην χρειάζεται να γίνεται, να προστίθεται στην ήδη βάση θεραπείας καινούργια φαρμακευτική αγωγή. Και ο άλλος είναι η δραστική μείωση της συμπτωματολογίας και η απελευθέρωση του ασθενούς. Ο στόχος λοιπόν, η στόχη αν θέλετε της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι από το γιατρό τουλάχιστον ότι είναι διπλός. Μείωση συμπτωμάτων και ουσιαστικά μείωση επιδείνωσης.
Μείωση παροξύνσεων. Είναι πολύ σημαντικός ο στόχος να είναι διπλός. Μόνο έτσι μπορούμε να κρατάμε τον ασθενή μας απόλυτα λειτουργικό, απελευθερωμένο, να μπορεί να χαίρεται την κάθε στιγμή, να μπορεί να χαίρεται την καθημερινότητά του. Αλλιώς θα είναι διστακτικός, αλλιώς θα φοβάται, βλέπει και τους συνομήλικους. Ξέρετε, πολλές φορές ποια είναι η ερώτηση η οποία κάνουμε. Περπατάτε σε έναν δρόμο και βλέπετε τέσσερις ανθρώπους πάνω κάτω στην ίδια ηλικία. Και βλέπετε ο ένας και μένει πίσω. Ούτε μιλάει, δεν συμμετέχει στη συζήτηση και πάντα είναι και 2-3 βήματα πίσω. Και λες, καλά, αυτός είναι τσακωμένος με τους άλλους. Όχι, βέβαια. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα ότι αυτός ο ασθενής το πιθανότερο έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Δεν έχει τη δύναμη και το κουράγιο. Βεβαίως ακούει. Δεν έχει τη δύναμη και το κουράγιο να κάνει ταυτόχρονα δύο πράγματα. Και να περπατάει και να συζητάει. Και βλέπεις δε ότι οι δυνάμεις του σε σχέση με τον συνομήλικο είναι μειωμένες. Πάει λίγο πιο πίσω. Και ο άλλος σταματάει και τον περιμένει. Και ξανά πάλι το ίδιο. Και μετά από λίγα μέτρα ξανασταματάει. Αυτές που σας λέω τώρα, ξέρετε, είναι εικόνες καθημερινότητος. Και εμείς, όταν έχουμε μπροστά μας τον ασθενή, αυτό ακριβώς καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Την καθημερινότητά του. Ο κάθε ασθενής πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μοναδικός. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, η φαρμακευτική μας φαρέτρα, η οποία είναι πολύ εμπλουτισμένη, παρέχει φάρμακα στοχευμένα με συνοσηρότητες. Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι να πάρεις ένα φάρμακο. Το θέμα είναι να πάρεις το φάρμακο, το συγκεκριμένο, το οποίο θα σου βελτιώσει τη συγκεκριμένη πάθηση, χωρίς όμως να επηρεάζει τις υπόλοιπες. Mm. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, η πρόοδος της πνευμονολογίας έδωσε τεράστια όθηση. Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Η ανάλυση αερίων αίματος. Ξέρετε, μέχρι από κάποια χρόνια πριν, ότι ο αναπνευστικός ασθενής με αναπνευστική ανεπάρκεια, με συνοδό αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2, δηλαδή με αύξηση του διοξιδίου, αρχίζει, πέφτει σε μία ημικοματώδη κατάσταση, λέει ασυναρτησίες και έχει το βλέμμα του ψυχοπαθούς. Ξέρετε τι γινόταν παλαιότερα, που δεν είχαμε ανακαλύψει την ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος. Τους πηγαίνανε στο ψυχιατρίο. Τους δίνανε ψυχοφάρμακα γιατί θεωρούσαν ότι ξαφνικά αυτοί τρελαθήκανε και βέβαια πεθαίνανε που σήμερα ζούνε μια χαρά με τις συσκευές, με τα BiPAP που έχουμε, με τα CPAP κλπ. Δηλαδή να δείτε πόση μεγάλη πρόοδος έχει γίνει επάνω στο κομμάτι των αναπνευστικών. Είστε καταιγιστικός, κύριε Βρουβάκη. Ομολογώ. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος όμως μειώνεται, θέλω όσο μπορείτε πιο επιγραμματικά σας κάνω κάποιες ερωτήσεις ακόμη, να κλείσουμε το κομμάτι της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Κάθε πότε πρέπει να επανεξετάζεται ο ασθενής? Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ναι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής και θέλω να μιλήσω όχι σε αυτούς που έχουν πάει, έχουν μία άποψη κλπ. Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος ο οποίος έχει κάποια συμπτωματολογία. Ποια είναι αυτή η συμπτωματολογία? Είναι περίπου 40 χρονών, 40 με 45 χρονών. Μιλάω και συγκεκριμένες ηλικίες, 47. Καπνίζει πάνω από 20 χρόνια και έχει κάποια συμπτώματα. Ποια είναι αυτά? Λίγο κούραση. Ναι. Σε σχέση με το συνομήλικο μένει λίγο πίσω. Κάπου-κάπου ακούει ένα σφυριγματάκι. Κάπου-κάπου. Ξερόβιχα που τον αποδίδει ή με απόχρεμψη που τον αποδίδει στο τσιγάρο και θεωρεί ότι μόλις σταματήσει το τσιγάρο θα κοπούν όλα. Είναι τρία βασικά συμπτώματα βήχας, δύσπνοια και συρρυγμός. Τρία βασικά συμπτώματα τα οποία εάν υπάρχουν πρέπει να καταλάβει ότι καλόν είναι να πάει στον πνευμονολόγο του. Να πάει σε ένα πνευμονολόγο να μπορεί να κάνει ένα βασικό έλεγχο, λειτουργικό έλεγχο αναπνοής. Μήπως, το λέω και πάλι, χρειαστεί να μπει σε κάποια φαρμακευτή αγωγή. Γιατί αν έχει ξεκινήσει η εξέλιξη της πάθησης, είναι πολύ σημαντικό να τη σταματήσουμε εκεί. Αυτό θα του δώσει ελευθερία, θα του δώσει ποιότητα ζωής στα επόμενα χρόνια. Ωραία. 40 χρονών λοιπόν και πάνω, θέλουμε ακτινογραφία, θώρακος και σπυρομέτρηση, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια για να μπορούμε να ελέγχουμε
Και μια τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς είχα και άλλα πράγματα να σας ρωτήσω. Κύριε Βρουβάκη, τα εμβόλια της γρίπης και της πνευμονίας, θέλω να πείτε στους φίλους μας που μας παρακολουθούν, πόσο σημαντικά είναι να τα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ θα σας πω μόνο για φέτος, αν κοιτάξετε και αν παρακολουθήσετε, είχαμε μία έξαρση. Γιατί? Γιατί ο κόσμος καθησυχάστηκε, ο κόσμος δεν εμβολιάστηκε. Αυτά που λένε τα εμβόλια και αυτά είναι παραμύθια. Και το λέω έτσι απλά, καθαρά, αν θέλετε, επειδή τυχαίνει να είμαι και από τον Πειραιά. Έτσι, αν το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι ο κόσμος, ο οποίος είναι οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αυτοί οι οποίοι έχουν άσθμα, αυτοί οι οποίοι έχουν χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια, πρέπει να κάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο, είναι αυτό το οποίο τους θωρακίζει. Πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για το πνευμονιόκοκο. Έχουμε δύο είδη εμβολίων με 13 τύπους, το οποίο είναι ουσιαστικά για 20 χρόνια, δηλαδή το λεγόμενο εφόρου ζωής, και έχουμε και το άλλο με τους 23 τύπους, το οποίο το κάναμε κάθε πενταετία. Τα καινούργια δεδομένα λένε ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα, με διαφορά κάποιας χρονικής περίοδους. Είναι αυτά τα οποία μας θωρακίζουν, αυτά τα οποία μας κρατάνε γερούς και αυτά τα οποία ουσιαστικά δεν βοηθούν ώστε να εξαπλωθούν οι υιογενείς καταστάσεις. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ελευθέριος Βρουβάκης, ειδικός πνευμονολόγος, φυματιολόγος, διευθυντής του πνευμονολογικού τμήματος της Βιοκλινικής Πειραιά. Κύριε Βρουβάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ αυτό το βράδυ. Δική μου χαρά, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς όλους που βάλατε ένα ακόμη βράδυ τις ιατρικές συναντήσεις στα σπίτια σας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα και μην ξεχνάτε φυσικά και τις ραδιοφωνικές ιατρικές συναντήσεις κάθε Σάββατο στις 5.